ένα πλούσιο και εντυπωσιακό διήμερο γεμάτο ομορφιά. Οργάνωσε ο Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Εμέλεια σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερών. Τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Ένδυμα και ομορφιά» και πρόκειτο για ένα ταξίδι στο χρόνο, αφού περιελάμβανε μία αναδρομή στις μοδίστρες των Σερών που ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου. Τα ενδύματα που έραψαν σεραίες μοδίστρες και άφησαν ιστορία για την αισθητική τους παρουσίασαν δεσποινίδες και κυρίες των Σερών. Προσκεκλημένος ο γνωστός Γιάννης Μετζικόφ, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος, ο οποίος δήλωσε καταγοητευμένος από τον τόπο μας και τους φιλόξενους ανθρώπους του. Λογαριασμό με το ένδυμα, με το θεατρικό ένδυμα και αυτές είναι οι ηρωίδες της δουλειάς μου, αθέατες, ταπεινές, κανένας δεν τις ξέρει. Αλλά εγώ καμώνομαι με τα δικά τους δημιουργήματα, Αν δεν τις είχα, τίποτα δεν θα έκανα. Και αυτό είναι ένα ευχαριστώ που κοιμάται μέσα μου, μία ευγνωμοσύνη που δεν θα χάνω ποτέ ως το τέλος την ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι στις Σέρες. Αγαπημένος τόπος, συναισθηματικός για μένα. Έχω ξανά έρθει στις Σέρες για να φτιάξω δύο παραστάσεις, την Αντιγόνη πριν από 25 χρόνια και κάπου εκεί κοντά και τους Λαβδακίδες σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη, που μετά μεταφέρθηκε και παίχτηκε και στο Ηρώδιο. Οι Σέρες είναι ένα μέρος που έχω αφήσει, ένα μέρος της προσπάθειάς μου, ένα μέρος της καρδιάς μου. Αγαπάω τους εξαιρετικά φιλόξενους ανθρώπους του τόπου, αγαπάω τους περιπάτους, τις απίθανες εξοχές. Είδα την καινούργια προσπάθεια που γίνεται αυτό τον καιρό με αυτό το μουσείο ξενάκι που κυριολεκτικά μου έκοψε τα γόνατα από το πόσο γοητευτικό είναι. Το μόνο που μπορώ να ελπίσω είναι ότι θα μου δοθεί ευκαιρία να ξαναβρεθώ πάλι στον αγαπημένο τόπο. Την αίθουσα Νίνα Μπεσίρη γέμισαν ασφυκτικά σεραίες και σεραίοι που ενθουσιάστηκαν από το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Σάββατο και Κυριακή, εδώ στην Εμέλεια, είχαμε ένα αφιέρωμα στις μοδίστρες, διήμερο αφιέρωμα, με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Γιάννη Μετζικόφ, καταξιωμένο ενδυματολόγο, σκηνογράφο, ζωγράφο. Χθες το Σάββατο πραγματοποιήθηκε το αφιέρωμα στις μοδίστρες των Σερών των δεκαετιών του 60 και του 70. Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, με αθρώα προσέλευση του κόσμου. Ασφυκτικά γέμισαν οι αίθουσές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κοινό, όλες τις φίλες, όλους όσους ήρθαν και μας τίμησαν. Και τίμησαν τα παιδιά που πέρασαν με τα φορέματα, τίμησαν τα ονόματα των μοδιστρών που δημιούργησαν στις δεκαετίες του 60 και του 70. Ήταν ένα υπέροχο βραδινό. Βέβαια με πάρα πολύ κόπο, αλλά ο κόπος ανταμείφθηκε από την ευχαρίστηση που απολαύσαμε και από την αγάπη του κόσμου. Ο πρωταγωνιστής του διημέρου, Γιάννης Μετζικόφ, σήμερα μάγεψε για άλλη μια φορά το κοινό των Σερών στη διαδραστική ομιλία του για την ομορφιά, την ενδυματολογική αισθητική των λαών και το ένδυμα στο θέατρο. Υπάρχουν νόμοι, θανατικές ποινές, φυλακίσεις, ταπεινώσεις, ξυλοδαρμοί, όχι σε άλλους καιρούς που μιλάμε για το παρελθόν. Τώρα δα. Άρα το ένδυμα είναι επεμβατικό και δεσμευτικό μερικές φορές σε αδιανόητο σημείο. Θρησκείες δηλαδή που απαγορεύουν τα χρώματα,
τα χτενίσματα, τα βαψίματα. Θρησκείες που ορίζουμε σαν ανυπόληπτη τη γυναίκα που πίσω από το φαρδί μαύρο της ρούχο διαγράφεται η παραμικρή φυσική καμπύλη του κορμιού της. Εν ολίγης, αρετές και εσωτερικές αξίες και ιδεώδη προσπαθούν να προσδιοριστούν σε πλαίσιο ενδυματολογικό. Συγκινητικά, πολύ συγκινητικά αυτά τα ζώα. Είμαι καταγοητευμένος. Και χθες ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που ζήσαμε, α? Γιατί δεν ήταν ένα πληκτικό ντεφιλέ. Γιατί συνηθίζουμε να τιμούμε ανθρώπους που τους ξέρουν. Ποτέ στη ζωή μου δεν έτυχε να βρεθώ σε μια εκδήλωση τιμής για ταπεινούς ανθρώπους, ανθρώπους του μόχθου, ανθρώπους της σκιάς του παρασκηνίου, όπως λέμε στο θέατρο. Το Γιάννη Μετζικόφ αγκάλιασαν δεκάδες σεραίοι που συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και ζήτησαν μια υπογραφή του στα βιβλία. Αλλά και ο Δήμος Σερών τίμησε τον καταξιωμένο καλλιτέχνη. Ένα καταπληκτικό διήμερο, το οποίο διοργάνωσε ο Σύλλογος Εμέλεια με το Επιμελητήριο. Ένα διήμερο που μας ταξίδεψε όλους σε ενδυματολογικά, σε δημοτολογικές διαδρομές, σε όμορφες διαδρομές. Ο κύριος Μετζικόφ ήταν ο καταλήτης αυτού του διήμερου, ένας χυμαρόδης καταλήτης που μας καθήλωσε όλους με την ομιλία του σήμερα εδώ. Ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που πέρασε από τις Σέρες, που άφησε το στίγμα του στις Σέρες και σε παραγωγή του ΔΠΒ, και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έβαλε μέσα την έννοια της ομορφιάς και την ανέλησε με τόσο απλό και περιεκτικό τρόπο την έννοια της ομορφιάς στο ένδυμα. Και αυτό το πραγματικά, αυτό το ταξίδι καθήλωσε για περίπου μια μισή ώρα ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο που δεν ακουγόταν τίποτα. Και αυτό είναι σημαντικό, και είναι σημαντικό γιατί ακριβώς δείχνει αυτήν την ικανότητα αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη. Και ήταν τιμή για την Σέρες που τον είχαμε εδώ στην πόλη μας. Και γι' αυτό το λόγο και αποφασίσαμε στην Επιτροπή των Βραβεύσεων ομόφωνα να τον βραβεύσουμε με το σήμα της πόλης. Αυτό το σήμα εκπέμποντας με αυτό το σήμα την αγάπη μας και την εκτίμησή μας σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, μισθός γεμάτος, που πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε εντός εισαγωγικών, γιατί είναι ένα κεφάλαιο και στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο. Και ήρθε εδώ στις Σέρες και μας έκανε αυτή την τιμή. Ευχαριστούμε όλους που παραβρέθηκαν και χθες και σήμερα. Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσπάθησαν πάρα πολύ, την κυρία Ραπάκη που ήταν η ψυχή της εκδήλωσης, αλλά και τις άλλες κυρίες, την Ανά Ιωαννίδου, τη Μαρία Νικηφορίδου, την Χριστίνα Χατζηταή, όλες τις κυρίες, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο.